πατήρων του Ιεχωβά. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο τέλος του τρέχοντος μηνός Ιουνίου, η ετήσια συνέλευση περιφερίας των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά. Δεδομένου ότι στην πατρίδα μας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία, την οποία σέβεται πρωτίστως η Εκκλησία της Ελλάδος, με αφορμή την προαναγγελτήσα συνέλευση στο πλαίσιο της εν Χριστώ ποιμαντικής ευθύνης της για την προφύλαξη του Ορθοδόξου Πληρώματος από τη δράση των διαφόρων αιρετικών, οι οποίοι στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζονται ως λύκοι βαρείς. Επιθυμεί να σας υπενθυμίσει τα ακόλουθα. Οι διδασκαλίες των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά της μετοχικής εταιρείας Σκοπιά αποτελούν κατά τα νεότερα χρόνια επανεμφάνιση πλήθους αιρετικών διδασκαλιών, οι οποίες εμφανίστηκαν ανά τους αιώνες. Η μετοχική εταιρεία Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά έχει κατ' επανάληψη δυσφημίσει τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο ως χώρα στην οποία δήθεν δεν γίνεται σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία. Είναι η αιρετική οργάνωση που δεν διστάζει όχι μόνο να καλλιεργεί μυσαλλοδοξία και φανατισμό, αλλά και απροκαλύπτως στο επίσημο περιοδικό όργανό της στο παρελθόν έχει διατυπώσει την αδιανόητη θέση ότι προσδοκά οι οπαδοί της πράγματι να πλύνουν τους πόδες των στο αίμα των εχθρών των. Είναι η αιρετική οργάνωση η οποία δεν διστάζει να παρουσιάζει ως δήθεν θέλημα του Θεού και θέσεις της Αγίας Γραφής απόψεις ακραίες, επικίνδυνες και αντιεπιστημονικές. Μόνον έτσι μπορεί να ερμηνευτεί η θέση της εταιρείας Σκοπιά να αρνείται τη μετάγγιση αίματος σε βρέφη, παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους, ακόμη και όταν κινδυνεύει η ζωή τους. Είναι η οργάνωση η οποία, ως μετοχική εταιρεία, αν και διαθέτει τεράστιο μηχανισμό εσόδων, δεν συντηρεί ούτε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα ανακουφίσεως πασχών των συνανθρώπων μας. Είναι ακόμη η αιρετική εκείνη οργάνωση η οποία κατά καιρού συνηθίζει να μεταβάλει τις διδασκαλίες της. Στο πλαίσιο αυτό, ενώ εσκάτως χρησιμοποιεί τον τίτλο «Χριστιανοί μάρτυρες του Ιεχωβά», δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό ως αληθινό Θεό και υποστηρίζει ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να προσεύχονται σε Αυτόν. Η οργάνωση αυτή χρησιμοποιεί εντόνως απαξιωτικό και μειωτικό λόγο για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο και όχι μόνο γι' αυτόν. Είναι η αιρετική οργάνωση η οποία δεν δίστασε να διατυπώσει στο παρελθόν πληθώρα ψευδοπροφητιών σχετικώς με τη Δευτέρα Παρουσία και το τέλος του κόσμου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να αποδεικνύεται μόνιμος ψευδοπροφήτης, αλλά και να την εγκαταλείψουν, ιδίως κατά τελευταία ψευδοπροφητεία του 1975, εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της Ανατινηφίλιο. Έχοντας αυτά υπόψη και επιπλέον συνεκτιμώντες, όπως έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία στο παρελθόν, ότι οι συγκεντρώσεις όπως οι προγραμματιζόμενες από την εταιρεία Σκοπιά να πραγματοποιηθούν στο Ολυμπιακό στάδιο τον Ιούνιο του 2014, συνδυάζονται με ευρύτατης κλίμακας πολυεπίπεδες προπαγανδιστικές και διαφημιστικές ενέργειες, σας προτρέπουμε πατρικώς, όπως επιβάλλει το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος, να αγνοήσετε τις τυχόν προκλήσεις ή τις ποικίλες προσλητιστικές μεθοδεύσεις, αποφεύγοντας συγχρόνως ή ασδήποτε μορφής ακραία συμπεριφορά. Κατά την ορθόδοξη πίστη μας, η Εκκλησία ως σώμα Χριστού είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αποτελεί διαχρονικώς το ακατάλυτο σώμα του Θεανθρώπου και τον μοναδικό χώρο σωτηρίας. Για το λόγο αυτό, σας προτρέπουμε κατά τις συγκεκριμένες ημέρες να προσευχηθούμε θερμώς τον Κύριο να φωτίσει τους πεπλανημένους αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν παγιδευτεί στα δίκτυα μετοχικής εταιρείας
με θρησκευτικό προσωπείο, ώστε να γνωρίσουν το φως της αληθείας, ομολογούντες πίστη στον Θεάνθρωπο και Σωτήρα μας.